Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή Focus σε τράπεζες και αγορές και τώρα τηλεφωνικά θα συνδεθούμε και θα μιλήσουμε με τον οικονομολόγο και εκδότη του περιοδικού Traders, τον κύριο Ιωάννη Καταρτζή. Κύριε Καταρτζή, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Σας πετυχαίνουμε τι και ευχάριστα να γίνατε μπαμπάς. Γίναμε μπαμπάς, ναι. Μπράβο, μπράβο. Σας ευχόμαστε το καλύτερο. Να χαίρεστε το μωρό σας. Είναι η τρίτη φορά. Δεύτερη φορά, δεύτερη, γιατί δεν το ήξερα. Ναι, δεύτερη φορά. Εντάξει, διπλή χαρά λοιπόν. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Καταρτζή, γι' αυτό λέγαμε με τα παιδιά ότι είστε πολύ καλό σε αυτό που κάνετε και πάντα πέφτετε μέσα. Και δεν το λέω σαν κομπλιμέντο, αλλά το λέω πάντα σε ανθρώπους έτσι που έχουν το know-how. Και αυτή η εκπομπή, επειδή είναι και εξειδικεύεται, πρέπει να έχουν και το know-how. Πώς βλέπετε την πορεία των αγορών? Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα θετικό momentum αυτή τη στιγμή, με ανοιχτά βεβαίως μέτωπα και με τους αναλυτές να είναι χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα. Και για τις μετοχές και για τα εμπορεύματα και κυρίως για το πετρέλαιο που παρακολουθείτε. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Από τι θα εξαρτηθεί πορεία των χρηματιστηρίων το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι αναλυτές του να είναι γενικότερα χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα είναι πολύ λογικό, διότι οι αγορές σε πείσμα των προβλέψεων που κάνουμε συνήθως έχουν ένα θετικό momentum εκεί που δεν θα το περίμενε κάποιος και κάνουν μια πτωτική πορεία εκεί που κάποιος θα περίμενε επιτέλους να έχει τελειώσει η ταλαιπωρία. Άρα λοιπόν, εμείς την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, θυμάστε, σας είχα πει ότι αναμένω μια πτώση της τάξης του 20% από τα επίπεδα. Ήταν ο DAX 10.050, αν θυμάμαι. Εκεί ήταν. Παρόλα αυτά, ο DAX έπεσε, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι η πτώση που περιμέναμε. Τι θέλω να πω? Υπάρχουν κάποια σημάδια τα οποία έχουν αλλάξει επί τα βελτίω στην παγκόσμια οικονομία. Και άρα, λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο διαφορετική τεχνική εικόνα, μάλλον καλύτερη. Δηλαδή, συνεχίζει η ποσοτική χαλάρωση από τις κεντρικές τράπεζες και μάλιστα ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν προσπαθούν να αποφύγουν το φάντασμα του αποπληθωρισμού και νομίζω ότι τα καταφέρνουν προς το παρόν, αλλά είναι πολύ νωρίς για να το ξέρουμε με τα βεβαιότητος. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρόβλημα και όχι ο πληθωρισμός. Αυτό λοιπόν φέρνει μια διστακτικότητα όσον αφορά την άνοδο των επιτοκίων από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Από εκεί όμως τα σημάδια τα θετικά είναι σε τεχνικό επίπεδο, κυρία Κάτζου, ότι με βάση τη θεωρία του Ντάου, και συγχωρέστε με, είναι κάτι πάρα πολύ απλό στη τεχνική ανάλυση, αλλά καμιά φορά τα απλά είναι που μας δείχνουν το δρόμο. Σωστά. Ο δείκτης το Transportation Dow Jones, αυτός δηλαδή από τους δύο που πρέπει να είναι θετικός για να δίνει το έναυσμα, είναι πολύ καλός. Δηλαδή έχει αλλάξει, είναι πολύ καλός σε συνάρτηση ότι υπάρχει βελτίωση στα ομόλογα υψηλών αποδόσεων, στα high yield bonds λοιπόν, τα οποία αναφέρονται ως ομόλογα υψηλών αποδόσεων. Και άρα λοιπόν αυτά, έχοντας δει ουσιαστικά προς το παρόν τον πυθμένα στα commodities, δηλαδή κυρίως πετρέλαιο και χρυσό που βλέπουμε, θυμάστε ότι το πετρέλαιο έκανε τον πυθμένα περίπου στα $28, ο χρυσός περίπου στα 1040, δεν έχουμε και μάλλον δεν θα δούμε εύκολα εκείνα τα χαμηλά επίπεδα άμεσα. Άρα, ο συνδυασμός της βελτίωσης στις αποδόσεις στα high yield bonds, ο Transportation Dow Jones, ο οποίος έχει πολύ καλή τεχνική εικόνα, μαζί με το γεγονός ότι οι αναδυόμενες αγορές σχεδόν στο σύνολό τους, εκτός από Κίνα και Ινδία, συμπεριφέρονται καταπληκτικά και πολύ θετικά, με πολύ καλές αποδόσεις, μας δείχνει ότι τα χρηματιστήρια πιστεύω ότι στις επόμενες εβδομάδες, μήνες, ίσως αν με ρωτάτε η εποχικότητα να συμπέσει με τα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, δηλαδή έχουμε περίπου 1,5 μήνα ακόμα ταλαιπωρία, έτσι. Και μετά νομίζω ότι ίσως δούμε πιο θετικές τιμές. Δηλαδή αυτό το 20% που ήμουν λιγότερο αισιόδοξο, ας το πω, τις προηγούμενες εβδομάδες, ίσως η τεχνική εικόνα μας δείχνει τώρα ότι ναι, μεν θα δούμε πτώσεις που θα είναι μάλλον ευκαιρίες για τοποθέτηση, για να δούμε μετά στα μέσα Ιουνίου πού ακριβώς βρισκόμαστε, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι λίγο πιο θετικό. Λίγο πιο θετικό. Λοιπόν, να σας κάνω μια ερώτηση. Έβλεπα σήμερα, διαβάζοντας διάφορα δημοσιεύματα του διεθνούς οικονομικού τύπου, στο διαδίκτυο δηλαδή, ότι έχουν πάρει την εννοούσα οι αποδόσεις των Αμερικανικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές, λέει, στρέφονται στο ασφαλές αυτό επενδυτικό καταφύγιο. Ποια είναι η δικιά σας άποψη? Γιατί το συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και μου είπατε ότι φαίνεται ότι εντάξει, η πορεία τους δεν είναι και τόσο, δεν φαίνεται να είναι τόσο ανωδική. Τώρα σήμερα, διαβάζοντας και στο Market Watch και σε άλλα δίκτυα, λένε ότι αρχίζουν οι επενδυτές ξανά να ποντάρουν στα αμερικανικά ομόλογα. Ναι, θα έλεγα ότι θα ποντάρουν στο αμερικανικό δολάριο και όχι τόσο στα ομόλογα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το δολάριο είναι το reserve currency. Είναι. Το παγκόσμιο πραγματικό νομίσμα. Για να χρησιμοποιώ αγγλικούς όρους, το δολάριο είναι ο βασιλιάς των νομισμάτων. Ο βασιλιάς των νομισμάτων, το δολάριο βεβαίως. Έναντι του ευρώ έχει πάει στο 1,14, δείχνει ένα πείσμα να μην ανέβει προς το παρόν. Καλό δεν είναι αυτό, κύριε Καταρτζή. Είναι φθηνά τα αμερικανικά προϊόντα, ανταγωνιστικά.
Ακριβώς. Και άρα λοιπόν θέλει ο κόσμος, εκτός από τις εξαγωγές που αυτό αφορά, αλλά είναι πολύ μικρή η διαφορά. Ο κόσμος όμως θέλει και ίσως βρίσκει ευκαιρία ότι αυτά είναι κάποια επίπεδα τα οποία θέλουν να αγοράζουν δολάρια. Άρα λοιπόν μέσω των αμερικανικών ομολόγων, ασχέτως των αποδόσεων των τελευταίων, είναι ένας τρόπος οι μεγάλοι ξένοι επενδυτές να αγοράζουν δολάρια. Να σας κάνω μια ερώτηση τώρα. Αυτή η τάση, ναι. Συγγνώμη, ολοκληρώσω και θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πείτε μου. Να ολοκληρώσω ότι σας λέω ότι γενικότερα το δολάριο είναι το νόμισμα επιλογής και αυτή τη στιγμή στο 1.14 από το 1.08, το οποίο ήταν πριν λίγες εβδομάδες, για πολλούς, συμπεριλαμβανομένου και εμού, είναι μια ευκαιρία περισσότερης τοποθέτησης σε αυτό το νόμισμα. Να ρωτήσω κάτι που μου πήρε ένας τηλεθεατής, συγγνώμη για το σαρδάμι, και ρωτούσε. Αν αγοράσει ένα αμερικανικό ομόλογο, είσαι ευνοημένος και από το δολάριο, γιατί κατευθείαν το αμερικανικό ομόλογο, ακόμα και αν είναι, τα χρήματά σου είναι σε ευρώ, θα μετατροπούν σε δολάρια. Έτσι δεν είναι? Αν αγοράσει ένα αμερικανικό μόλο, θα είναι σε δολάριο. Αν το αγοράσει από την Ελλάδα με custodian, με θεματοφύλακα, δηλαδή Έλληνα που έχει καταθέσει ευρώ ο πελάτης και αγόρασε δολάρια, προφανώς και έχει, γιατί ζει στην Ευρώπη, άρα φέρνοντάς τα πίσω, θα πρέπει να μετατρέψει τα δολάρια πάλι σε ευρώ. Άρα, αν έχει ανέβει το δολάριο, προφανώς έχει κερδίσει και από τη συναλλαγματική ισοτιμία. Αυτό δεν αφορά μόνο τα δολάρια, τα ομόλογα, αφορά οποιαδήποτε επένδυση σε ξένο νόμισμα πλην του δικού σου στη χώρα σου. Έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το ρίσκο είναι και προς τα πάνω και προς τα κάτω, βεβαίως. Σωστά. Για το πετρέλαιο, τι βλέπετε, κύριε Καταρτζή, γιατί έχουμε και την σύνοδο των πετρελαίων εκεί στην Ντόχα και νομίζω ότι περιμένει η αγορά και αυτό, ότι θα βγει από αυτή τη σύνοδο. Κοιτάξτε, τεχνικά έχουμε κουράσει τον κόσμο να λέμε τα επίπεδα των 42 δολαρίων. Εδώ συνεχίζει να είναι. Έκανε αυτή την κούρσα ξεπερνώντας το 36 δολάρια που ήταν ο πρώτος στόχος και το 42, και στα 42 είναι αυτή τη στιγμή εδώ που παραμένει, ας το πω, στο τοπικό υψηλό των τελευταίων εβδομάδων. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα από μεθαύριο, έτσι, διότι πρέπει να κατοχυρώσει τα επίπεδα εδώ πέρα. Ναι. Είναι περισσότερο πολιτικό παιχνίδι παρά οικονομικό και τεχνικής ανάλυσης το πετρέλαιο, αλλά νομίζω ότι αυτή η άνοδος που έδωσε ήταν μια άνοδος καλή και δεν θα περίμενα, ή θα με εξέπλητε να το θέσω διαφορετικά, μια άνοδος στα επίπεδα των 60 δολαρίων, έτσι, με κάποια πολιτική παρέμβαση. Άρα θα περίμενα ακόμα ένα range market, δηλαδή μια αγορά η οποία δύσκολα θα ξεφύγει από τα 42 δολάρια. Παρ' όλα αυτά, λόγω της εποχικότητας, θα ήθελα να το δούμε μεθαύριο, διότι πρέπει να υπάρξουν κάποιοι τεχνικοί δείκτες που περιμένουμε επιβεβαίωση. Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση. Τι βλέπετε για το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο τηρεί στάση αναμονής περιμένοντας την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, βεβαίως? Θεωρείτε ότι αν κλείσει η αξιολόγηση, μπορεί να δούμε υψηλότερα επίπεδα τιμών? Κοιτάξτε, μεγάλο κομμάτι αυτού του γεγονότος έχει προεξοφληθεί. Το γνωρίζετε, γι' αυτό και ανέβηκε τις 100 μονάδες που ανέβηκε τον τελευταίο μήνα. Έτσι, δεν ανέβηκε γιατί άλλαξε κάτι στην υποκείμενη οικονομία. Ναι. Ανέβηκε γιατί πιστεύουμε ότι πραγματικά η αξιολόγηση είναι θέμα χρόνου και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν συμφέρει κανένα να βγει η Ελλάδα από το ευρώ. Γιατί φανταστείτε, όσα λεφτά χρωστάμε, θα βγούμε από το ευρώ και δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να πάρει τα λεφτά του πίσω. Άρα λοιπόν δεν θέλουν ουσιαστικά να βγούμε από το ευρώ. Έχει λοιπόν αποφευχθεί τουλάχιστον προς ώρας ο κίνδυνος του Brexit. Άρα λοιπόν η αξιολόγηση μάλλον είναι θέμα τυπικό, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Άρα λοιπόν το χρηματιστήριο το ελληνικό, εκεί που θα περιμέναμε να κάνει νέο χαμηλό, δεν το έκανε. Αυτές οι διορθώσεις που κάνει για αυτό το μικρό, το βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα, μάλλον είναι για επιλεκτικές τοποθετήσεις, έτσι, ευκαιρία επιλεκτικών τοποθετήσεων, παρά ευκαιρία για short, με την τεχνική εικόνα τη σημερινή. Ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, ναι. Γιατί οι καταστάσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο αλλάζουν άρδιν λόγω της πολιτικής παρέμβασης και το θέμα αξιολόγησης κτλ. Έτσι δεν είναι τόσο. Βγαίνει στήριξη εκεί στις 560 μονάδες. Φαίνεται στις τελευταίες συνεδριάσεις ότι εκεί βγαίνει μια στήριξη στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς κάποιοι παίκτες περιμένουν την ολοκλήρωση αξιολόγησης. Βγαίνει. Θα συμφωνήσετε? Κοιτάξτε, 560 νομίζω ότι είναι ένα επίπεδο το οποίο δεν είναι και τόσο στατιστικά σημαντικό. Αν μου λέγατε 450 ή 500 στα προηγούμενα υψηλά που έσπασε, θα συμφωνούσα. Ναι. Απλώς να θυμίσω ότι σε αυτά τα πολύ χαμηλά επίπεδα το ελληνικό χρηματιστήριο, η κούρσα που έκανα από τις 460 στις 560 είναι τεράστια. Έτσι. Δεν είναι μικρή κούρσα. Άρα λοιπόν το 560 με το 550 πλέον έχει σημασία, είναι πτώση. Άρα λοιπόν τα νούμερα είναι δυνατά. Νομίζω όμως τα πιο δυνατά σε αυτά τα σημεία είναι τα ψυχολογικά στρογγυλά νούμερα. 500, 400, 600. Μάλιστα. Να ευχαριστώ πολύ τον Ιωάννη τον Καταρτζή, οικονομολόγο και πρώτο Trader. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, κύριε Καταρτζή.